Γεια σας. Οι μαθητές εξετάστηκαν σήμερα σε Μαθηματικά και Αρχαία. Ξεκινάμε με τα Μαθηματικά. Ε, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, απαιτητικά και ποιοτικά. Πάμε στο θέμα Α, στο Α1. Ε, στο Α η απάντηση είναι στη θεωρία στο σχολικό βιβλίο σελίδα 15, στο Β... Στο πρώτο ερώτημα, σελίδα 35 και στο δεύτερο ερώτημα, σελίδα 36. Στο α2 η θεωρία στο σχολικό βιβλίο, σελίδα 142, ενώ στο α3, στο σχολικό βιβλίο, σελίδα 135. Να πούμε ότι φέτο για πρώτη φορά ζητήθηκε να απαντήσουμε με σωστό ή λάθο σε κάποιε προτάσει με αιτιολόγηση. Έτσι λοιπόν, η αιτιολόγηση για το α4 στο α είναι λάθο και βρίσκεται στη σε σελίδα 134, για το β είναι λάθο και είναι στη σε σελίδα 71, ενώ για το α5 η σωστή Απάντηση είναι το γάμα. Πάμε στο θέμα β. Η ευθεία ψήσων 2 είναι οριζόντια ασύμπντοτη στο συνάπειρο. Συνεπώ το όριο τη ευθύνη το χι να στο συνάπειρο θα μα δώσει 2. Άρα λάμδα ίσων 2. Έστω τώρα συνάρτηση ΤζΕ του ΧΕΕΦ του Χ πλην Χ, Χ, η οποία είναι συνεχή στο κλειστό 2-3 ω διαφορά συνεχών. Το ΤζΕ του 2 κάνει A στην πλην 2 θετικό και το ΤζΕ του 3 A στην πλην 3 πλην 1 μικρότερο του μηδενό. Άρα ΤζΕ του 2 επί ΤζΕ του 3 μικρότερο του μηδενό. Συνεπώ από θεωρούμε Μπολτζάνο υπάρχει ένα τουλάχιστον Χ0 στο ανοιχτό 2-3, τέτοιο ώστε ΤζΕ του Χ0 ίσο με το 0, άρα το ζητούμενο. Η J είναι παραγωγή ως διαφορά παραγωγή. Με ω χ μείον στην πλην χ μείον 1 μικρότερο του μηδενό. Άρα η J είναι γνησίω φθήνουσα στο R. Άρα και στο 2-3 συνεπώ το χ0 είναι μοναδική ρίζα τη εξίσωση. Στο β3 η F είναι παραγωγήσιμη ω σύνθεση παραγωγήσιμων. Η F τόνο χ είναι η μείον στην πλην χ είναι αρνητική. Άρα η F είναι γνησίω φθήνουσα στο R. Άρα και ένα προ ένα Συνεπώ ορίζεται η αντίστροφη. Το σύνολο τιμών τη F αφού είναι γνησίω φθήνουσα, θα είναι το ανοιχτό 2, συνάπειρο, άρα και το πεδίο ορισμού τη F πλην 1. Για να βρούμε την F πλην 1, έχουμε ψ ίσον F του χ, άρα ψ ίσον A πλην χ συν 2, λύνοντα ω προς χ και αντικαθιστώντα, παίρνουμε ότι η F πλην 1 του χ είναι η μείον ελέν του χ πλην 2 με πεδίο ορισμού το 2 συνάπειρο. Στο β4, το όριο το χ να τίνει στο 2 συν τη F πλην 1 του χ δηλαδή μείον ΕΛΕΝ του χ πλην 2 θα μας δώσει συνάπειρο, θέτοντας χ πλην 2 ίσον ωμέγα, άρα η χ ίσον 2 είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της F. Ε, της F πλην 1, συγγνώμη. Ε, τώρα, το γράφημα της F και της F πλην 1 και της ψ ίσον χ φαίνεται στο σχήμα μας, η, η F του χ είναι μία μετατόπιση, συνεπώς αφού η F και η F πλην 1 είναι συμμετρικές προς την ψ ίσον χ, έχουμε το γράφημα των δύο συναρτήσεων. Περνάμε στο θέμα γ. Στο θέμα Γ, η συνάρτηση είναι παραγωγήσιμη στο R, άρα, άρα και στο Χ0 ίσον 1, συνεπώς και συνεχής, άρα τα πλευρικά όρια θα είναι ίσα και θα ισούνται με την τιμή στο 1. Έχουμε λοιπόν το όριο στο 1 πλήν να μας κάνει 1 και β, το όριο στο 1 συν να μας κάνει 1 και α ίσον με F του 1. Από τις δύο αυτές τις σχέσεις προκύπτει ότι α ίσον β. Η συνάρτηση είναι παραγωγήσιμη στο 1, άρα από τον ορισμό θα έχουμε το όριο του F του Χ πλήν F του 1 για Χ πλήν 1 θα υπάρχει και θα είναι ένα πραγματικός αριθμός. Ξεκινάμε με το όριο στο 1 πλην ε, και εφαρμόζοντα λοπιτάλ προκύπτω ότι το όριο κάνει 1 και β, <Σεκινάμε <Σεκινάμε> και β. Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Το όριο του F του χ πλην F 1 δια χ πλην 1 στο 1 πλην ε, τριώνυμο παραγοντοποίηση προκύπτει 2 συνεπώ το α ισούται με το β ισούται με το 1. Άρα η συνάρτησή μα παίρνει τη μορφή F του χ στον χ τετράγωνο και 1 για τα χ τα μεγαλύτερα τα ίσα του 1 και ε στην χ πλην 1 συν χ για τα χ τα μικρότερα του 1. Για χ μεγαλύτερο το 1 η συνάρτηση είναι παραγωγή συμμοσπολιονυμική με παράγωγο 2 χ. Η οποία είναι θετική για ταχύτητα τα μεγαλύτερα του 1. Επομένω η συνάρτηση είναι γνησίω αύξα στο κλειστό ένα συνάπειρο αφού η F είναι συνεχή στο 1. Για ταχύτητα τα μικρότερα του 1 η συνάρτηση είναι παραγωγήσιμη ω πράξη και σύνθεση παραγωγήσιμη με αυτόν ω χ. Α στην χ πλην 1 μεγαλύτερο του 0. Άρα η συνάρτηση είναι γνησίω αύξα και για ταχύτητα τα μικρότερα του 1. Συνεπώ αφού είναι και συνεχή θα είναι γνησίω αύξα όλο το R. Βρίσκουμε το σύνολο τιμών με όριο στο πλήν άπειρο και όριο στο συνάπειρο, συνεπώ είναι το R. Ε, <coughs> περνάμε στην επόμενη κάρτα, στο γάμα 3, το πρώτο ερώτημα. Έχουμε το F του 0 είναι το A στην πλήν ένα θετικό αριθμό. Το 0 ανήκει στο F του R, στο σύνολο τιμών τη F. Επομένω υπάρχει ένα ακριβώ χ0, καθώ η συνάρτηση είναι γνησιό άφουσα, τέτοιου ώστε το F του χ0 να κάνει 0. F του χ0 μικρότερο του F του 0 γνωρίζουμε ότι η F sum, το είναι ο συνεπώ το χ0 είναι αρνητικό. Άρα η έξω F του χ με το 0 έχει μοναδική αρνητική ρίζα. Στο ερώτημα 2 2γ έχουμε ότι το χ είναι μεγαλύτερο του χ0, η F είναι χνησίω άρα η F του χ μεγαλύτερο του F του μηδενό, άρα και η F τετράγωνο του χ θα είναι θετική. Το χ0 μικρότερο του 0, άρα μείον χ0 θετικό, άρα η όρη μα είναι θετική, μπορούμε να πλασιάσουμε κατά μέλη και προκύπτει μείον επί F2, χ0 επί F του χ0 θετικό, συνεπώ έχουμε. F τετράγωνο του χ μείον -χ, χ 0 επί εφτουχή μεγαλύτερο του μηδενό. Για κάθε χ μεγαλύτερο του χ 0. Επομένω, η εξίσωση F τετράγωνο χ μείον -χ, χ 0 επί εφτουχή, συγγνώμη, ισό με είναι αδύνατη. Πάμε στο ερώτημα γάμα 4. Για τα Χ τα μεγαλύτερα το 1F είναι γνησίως άρα F του Χ μεγαλύτερο του 2 θετική και το Χ του ΤΑΦ 0 κάνει 3 και το F του Χ του ΤΑΦ 0 κάνει 10. Το Χ τόνο στο ΤΑΦ 0 μας δίνει εκφώνηση 2 μονάδες ένα σεκόντ. Το εμβαδόν του τριγώνου θα είναι ένα δεύτερο Χ του τε επί F του Χ του τε, άρα ένα δεύτερο Χ τρίτης και χ Με παραγώγηση τη ε προκύπτει το ε τόνο του τ θα ισούται 3 χ τετράγωνο του τ τε, επί χ τόνο τ και χ τόνο τ δεύτερα. Αντικαθιστώντα για ταφ ίσον ταφ 0 προκύπτει το ε τόνο του ταφ 0 να είναι 28 τετραγωνικές μονάδες ανασεκόντ. Περνάμε στο θέμα δέλτα. Στο ΔΕΛΤΑ 1 να πούμε ότι το ΔΕΛΤΑ 1 ήταν πολύ απλό ερώτημα για θέμα ΔΕΛΤΑ. Έχουμε F του 1 ίσον 1, εφτόνο του 1 ίσον πλην 1. Παραγωγίζουμε, βρίσκουμε την παράγωγο. F του 1 ίσον 1 είναι α και β ίσον 1. Και εφτόνο του 1 ίσον πλην 1 μα δίνει α ίσον πλην 1, συνεπώ και β ίσον 2. Στο ερώτημα ΔΕΛΤΑ 2 έχουμε το ολοκλήρωμα από 1 έως 2 απολύτου F του Χ πλην Ψ αντικαθιστώντα. Προκύπτει απόλυτο από 1 έω 2 χ πλην 1 ελεν του χ τετράγωνο πλην 2 χ και 2. Θα εξηγήσουμε ότι αυτή η ποσότητα είναι θετική για να πετάξουμε το απόλυτο. Το χ πλην 1 είναι θετικό αριθμό μεγαλύτερο ή του μηδενό, γιατί είμαστε στο 1-2. Με ανάλογο τρόπο και το ελεν του χ τετράγωνο μείον 2 χ συν 2 θετικό, γιατί έχω ελεν του χ πλην 1 στο τετράγωνο και 1, άρα μεγαλύτερο ή του μηδενό. Συνεπώ πετάμε το απόλυτο και το. Ολοκλήρωμα γίνεται από 1 έω 2 χ πλην 1 ελέν χ τετράγωνο μείον 2 χ και 2 τεχ. Οπότε θέτοντα ου το χ τετράγωνο μείον 2 χ και 2, βρίσκουμε καινούριο διαφορικό και καινούργια άκρα. Άρα έχουμε ολοκλήρωμα από 1 έω 2. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ελέν ου ντε ου. φανταζόμαστε μπροστά από το ελέν το ου παράγωγο και εφαρμόζουμε παραγοντική ένα κλασικό ερώτημα. και βρίσκουμε το το εμβαδο ειναι είναι ln2 με έναν ένα δεύτερο. Πάμε στο ερώτημα δέλτα 3. Η ευτόνο χ είναι η ελέν του χ τετράγωνο μείον 2χ και 2 συν 2χ πλειά στο τετράγωνο χ τετράγωνο μείον 2χ και 2 μείον 1. Θα εξηγήσουμε ότι όλο αυτό είναι μεγαλύτερο είτε ίσο του μηδενό. Γιατί το ελέν του χ τετράγωνο μείον 2χ και 2 είναι μεγαλύτερο σαν του μηδενό όπω είπαμε και πριν. Και το χ τετράγωνο μείον 2 χ και 2 σαν παρονομαστή έχει διακρίνει στο αρνητική, άρα παντού ομόσυμο του α. Άρα έχουμε ότι αυτόνο χ είναι μεγαλύτερη τείση του πληνένα για κάθε χ στο α. Το ερώτημα αυτό θα μπορούσε να λυθεί και κλασικά με παράγωγο και με μονοτονία. Πάμε στο δέλτα 4. Για την κοινή εφαπτωμένη ελέγχουμε δύο περιπτώσει. Αρχικά ελέγχουμε για κοινό σημείο, άρα λύνουμε f του χ 0 στον τζ του χ 0 που καταλήγουμε σε κάτι που απορρίπτεται γιατί έχουμε χ με το 0. Ε, άρα πάμε να ελέγξουμε για εφαπτωμένη σε μη κοινό σημείο. Αν λοιπόν υπάρχει τέτοια εφαπτωμένη στο χ1,f του χ1 για την f και χ2,g χ2 για την j... Θα έχουμε ε1 και ε2 αντίστοιχα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτές οι ευθειε απαιτούμε να είναι ισες Άρα πρέπει αυτόνο στο χ1 να ισούται με το τζετόν ω το χ2. Όμω, αυτόνο στο χ1 είναι μεγαλύτερο όσο του πλην 1 από προηγούμενο ερώτημα και τζετόν ω χ2 μικρότερο όσο του πλην 1. Συνεπώς για να ισχύει η ισότητα, έχουμε χ1 ίσον 1 και χ2 όσο με το 0. Άρα η εφαπτομέρνη παίρνει τη μορφή Ψ μείον Ζ του μηδενό, Ζ τόνο το 0 επιχεί μειον 0, άρα Ψ ίσον μειον χ συν 2. Αυτά με τα μαθηματικά. Συνεχίζουμε με τα αρχαία και την κυρία Παγωμένου. Γεια σα. Τα φετινά θέματα απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή και κριτική σκέψη. Έπρεπε να γίνει καλή διαχείριση του χρόνου, καθώ προστέθηκαν φέτο υποχρεωτικά δύο επιπλέον ερωτήματα. Διδαγμένο. Α1α. 1. Λάθο, 2 σωστό, 3 σωστό, 4. Λάθο, 5 σωστό. Αλφα, 1. Β. 1. Άτε διούν ουπάνι μέχρι άλογα. 2. Έρχεται προμηθεύ μέχρι νομίν. 3. Απορία ουν σκόμενο μέχρι εύρη. 4. Το δε προμηθεί μέχρι εισελθίν. 5. Εκ τούτου μέχρι γίγνεται. Β. 1. Ο επιμηθέα είναι αυτό που, όπω δηλώνει και το όνομά του, σύνθετο από τι λέξει επί και μύδο, σκέφτεται μετά την εκτέλεση μια ενέργεια και βρίσκεται αντιμέτωπο με τι συνέπειέ τη. Είναι Αμαρτίνο ή ο Ψήνο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τον χαρακτηρίσουμε αστόχα στο απερίσκεπτο επιπόλαιο παρορμητικό. Στο μύθο του Πρωταγόρα παρουσιάζεται να πετυχαίνει από τη μια το έργο της κατανομής εφοδίων στα ζώα, από την άλλη όμως, λόγω απρονοησίας, να εξαντλεί όλα τα εφόδια στα ζώα και να αφήνει τον άνθρωπο εντελώς αβοήθητο και ανυπεράσπιστο. Η απερισκεψία του βέβαια αυτή οδήγησε τον προμηθέα στην κλοπή των τεχνικών γνώσεων και της φωτιάς από τους θεούς, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί ο άνθρωπος στο ανώτερο από όλα τα όντα. Τονίζεται η κατάσταση φυσικής αδυναμίας στην οποία βρέθηκε ο άνθρωπος λόγω της απρονοησίας του επιμηθέα η οποία ήταν αποτέλεσμα της πνευματικής του κατωτερότητας ου τη της σοφός ον, ο επιμηθεύς. Ενώ λοιπόν ο επιμηθέας είχε δώσει με φροντίδα και σοφία όλα τα απαραίτητα εφόδια στα ζώα, στο τέλος της μοιρασιάς διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε αδιέξοδο. Η πόρη, ό,τι χρήσε Γιατί τα εφόδια εξαντλήθηκαν και ο άνθρωπος έμεινε ακόσμητος. Η συμβολική παύλα μυθική αυτή αποτίμηση του τρόπου, με τον οποίο η ποιμηθέας μοίρασε τις φυσικές ιδιότητες του ζωικούς οργανισμού, αποκαλύπτει σταδιακά την πρωταγόρια σκέψη. Η επιμηθεϊκή φάση που αντιστοιχεί στον φυσικό χρόνο του βιολογικού σχηματισμού των ζωικών ειδών κλείνει με το ανθρώπινο είδο το οποίο εμφανίζεται τελευταίο στη σειρά των ζωικών οργανισμών. Ω τελευταίο, μένει ακόσμητον και σημαίνει ότι έχει τα λιγότερα φυσικά εφόδια για να επιβιώσει ω είδο στη φύση. Συνεπώ, η φυσική κατάσταση του ανθρώπου κατά το στάδιο σχηματισμού των ειδών μπορεί να αποδοθεί με την έννοια τη απορία, δηλαδή τη φυσική αδυναμία και συγχρόνω της ανάγκης για εξέβρεση τρόπων και μέσων αντιμετώπισης της. Οι πόροι, ό,τι χρήσετο. Ο άνθρωπος αναγκάζεται να αναζητήσει τον πόρο τη λύση του προβλήματος και την υπέρβαση της δυσκολίας. Αξιοσημείωτη τριπλή επανάληψη της απορίας στο κειμενο απορούν απορούντι απορούντη, απορία. Β2. Γράφουμε τον ορισμό της έντεχνη σοφίας όπως αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 69... Πρόκειται για την τεχνογνωσία η οποία συνδέεται με τις τεχνικές δεξιότητες και την κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου. Είναι η διαδικασία κατασκευής και επινόησης, καλλιέργειας και αγωγής με τις οποίες ο άνθρωπος δίνει υπόσταση στους σχεδιασμούς, που, στους σχεδιασμούς του κατασκευάζοντας σπίτια, σκεύη, εργαλεία, όπλα, αλλά και προβαίνει σε επινοήσεις συμβολικών συστημάτων όπως η γλώσσα, η γραφή, η αρρύθμιση που διευρύνουν τα όρια της ελευθερίας τους σε σχέση με τη βιολογική αιτιότητα. Με την καλλιέργεια γης γραμμάτων τεχνών και καλών τεχνών και την αγωγή διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για παραγωγή έργων μέσων και για νέες δημιουργίες. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στην έμπειρο τέχνη. Η έμπειρο τέχνη εκφράζει την εφαρμοσμένη την κατασκευαστική εκδήλωση της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών γνώσεων, κυρίω με τη χρήση τη φωτιά. Όμω ο προμηθεία δεν μπόρεσε να δώσει στου ανθρώπου την πολιτική τέχνη. Το υψηλότερο δώρο φυλαγμένο από τον ίδιο το Δία, αλλά με την πράξη κλοπής περιορίστηκε στο κατώτερο δώρο της τεχνογνωσίας. Γίνεται σαφές ότι η πολιτική τέχνη είναι ανώτερη κατάκτηση, η οποία στο μύθο χαρακτηρίζει την κοινότητα των θεών και όχι των ανθρώπων και αποτελεί στοιχείο εξουσίας του Δία απέναντι στους άλλους θεούς και τον κόσμο. Η παρουσία του ω των θεών και όχι ω ανακαλύψεων του ανθρώπου μπορεί να θεωρηθεί και ω έδειξη σεβασμού προ αυτού και προσπάθεια αποφυγή ύβρι εκ μέρου των ανθρώπων. Με την αναφορά αυτή προοικονομεί την έκβαση του μύθου. Η άποψη που συνάγεται από το μύθο και αποδίδεται στον πρωταγόρα είναι πω στην προϊστορία του ανθρώπινου γένου προηγήθηκε η κατάκτηση τεχνική πρόσφορη για τον βιοπορισμό του και ακολούθησε η κατάκτηση τη πολιτική τέχνη. Η κατάκτηση της τεχνικής συνέβη σε μια πρώιμη φάση, προκοινωνική και δείχνει τις τότε δυνατότητες του ανθρώπινου πνεύματος. Αντίθετα, η πολιτική ήταν ακόμη απρόσιτη σχεδόν στο ανθρώπινο πνεύμα και κατακτήθηκε σε ιστερότερη στιγμή της ιστορίας του ανθρώπου και αφού είχαν διαμορφωθεί οι κατάλληλε συνθήκες. Β3. Α σωστό, Β σωστό, Γ λάθος, Δ σωστό, Ε λάθος. Β4. Η μαρμένη, μερίδιο, εξιένε εισιτήριο, έσχε σχήμα, κλεψίδρα λαθών λίθη. Β5. Βασική ομοιότητα ανάμεσα στα δύο αποσπάσματα. Ο προμηθεία παρουσιάζεται ω ο μεγάλο ευεργέτη του ανθρώπου, καθώ με το δώρο τη φωτιά τον βοηθάει να διαμορφώσει ανώτερη μορφή ζωή και πολιτισμό. Από το απόσπασμα του πρωταγόρα τιμένουν περί των βίων σοφίαν άνθρωπο ταύτη έσχεν. Εκ τούτου ευπορία μέχρι γίγνεται από το απόσπασμα του Εσχύλου θέτει τις απαρχές της διδασκαλίας της ιατρικής Παύλα Φαρμακευτικής, στίχη 476 έως 482, μαντική στίχη 484 έως 487 και μεταλλουργικής τέχνης 500-504. Βασικές διαφορές. Στον Προμηθέα του Εσχύλου προβάλλεται με παραστατικότητα και κλαφυρότητα η προσφορά του Προμηθέα στο ανθρώπινο γένος. Οι άνθρωποι δεν διέθεταν πρακτική νοημοσύνη και τους τρόπους βελτίωσης της ζωής τους. Ωστόσο, δεν βλέπουμε να αναφέρεται η αδυναμία του ανθρώπου για να προστατευτεί από τα υπόλοιπα ζώα, κάτι που συμβαίνει στον Πρωταγόρα. Στον Εσχύλο το ύφο είναι ποιητικό. Στον Πρωταγόρα γίνεται αναφορά μόνο στι τέχνε τη αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη χειροτεχνία. Στόχο στον Εσχύλο είναι η απαρίθμηση των ευεργεσιών προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στη βία του Δία, ενώ στον Πρωταγόρα οι ευεργεσίε αναφέρονται ω δώρα για τη σταδιακή απόκτηση τη πολιτική αρετή με τη βοήθεια του Δία. Μετάφραση αδίδακτου. Γάμα 1. Εγώ βέβαια είμαι απλό άνθρωπο. Γνωρίζω όμω ότι είναι πάρα πολύ καλό να διδάσκεται κανεί το αγαθό από την ίδια του τη φύση. Και δεύτερον, από αυτού που γνωρίζουν αληθινά κάτι αγαθό περισσότερο παρά από αυτού που κατέχουν την τέχνη να εξαπατούν. σω λοιπόν δεν εκφράζομαι με σοφίσματα, διότι ούτε αυτό επιδιώκω. Γάμα δύο. Οι σοφιστέ ισχυρίζονται ότι καθοδηγούν του νέου στην αρετή, αλλά κατά το συγγραφέα καταλήγουν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Κανένα δεν έγινε αγαθό εξαιτία τη διδασκαλία των σοφιστών, ούτε έχουν καταγραφεί συμβουλέ του για όσα κάνουν του ανθρώπου αγαθού. Καταμαρτυρούνται αντιθέτω πολλέ ματαιότητε με τι οποίε οι απολαύσει των νέων είναι χωρί ουσιαστικό περιεχόμενο και ο ενάρετο βίο δεν υπάρχει πουθενά. Οι σοφιστέ κατά το συγγραφέα ισχυρίζονται ότι έχουν αναζητήσει λεπτομερό όσα λένε, αλλά δεν θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν του νέου στην αρετή, διότι κατέχουν μόνο την τέχνη τη εξαπάτηση. Και κατά κοινή λογική, πρέπει να αναζητούμε την αρετή μέσα μα ή με τη βοήθεια όσων γνωρίζουν κάτι αγαθό, όχι με αυτού που γνωρίζουν να εξαπατούν. Γάμα 3α. Άνδρα άνδρα. Όντινα ουστινα. Γράμματα γράμμα. Ον ου. Γάμα 3 β. Εωράκα μεν είδομεν. Επί, επίησαν πίσωση. Παρέχονται παράσχωση. Γάμα 4 Αλφα, Υπόθεση. Ή καλό έχει Απόδοση ονόματα μεν γαρ. Ου καν παιδέύσει γνώμε. δε. Αν παιδεύσειε, αν αυτό δεν υπάρχει στην κάρτα. Υποθετικό λόγο δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντο. Για το προσδοκόμενο τώρα. Υπόθεση. Εάν καλώς έχωση, απόδοση, ονόματα μεν γαρ ου παιδεύση, γνώμε δε παιδεύσουση. Επίσης δεν υπάρχει στην κάρτα. Γάμα 4β. Η σύνταξη της πρότασης είναι παθητική και δομικά είναι ατική. Στην ενεργητική φωνή πολλά αυτή υποκείμενο για γράφαση. Αυτά από τα αρχαία, αναλυτικές απαντήσεις στη νέακρήτη.gr και στο αυριανό φίλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Καλή επιτυχία!